όταν έχουμε διάτοντες αστέρες. Κάποια από αυτά τα θράσματα θα μπουν στην ατμόσφαιρα της Γης με μεγάλη ταχύτητα που πλησιάζει τα 60 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο και θα καούν, και αν είναι λίγο μεγαλύτερα σε διάμετρο από ότι τα πιο μικρά, θα έχουμε αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο που διαρκεί ίσως και μερικά δευτερόλεπτα. Ο αναπληρωτής καθηγητής αστρονομίας Κλεωμένης Τσιγάνης εξηγεί πώς δημιουργείται η θεαματική βροχή των Περσίδων. Το εντυπωσιακό φαινόμενο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, παρόλα αυτά προκαλεί πάντα μεγάλο ενδιαφέρον. Κάθε βράδυ παρατηρείται ένας μεγάλος αριθμός μετεώρων, τα οποία πέφτουν και καίγονται στην ατμόσφαιρα της Γης. Η βροχή προκαλείται από τα σωματίδια σκόνης που αφήνει πίσω του η τεράστια ουρά ενός κομήτη. Το φαινόμενο άρχισε να γίνεται ορατό από τα μέσα Ιουλίου, αλλά κορυφώνεται το βράδυ του Σαββάτου 12 Αυγούστου. Για να είναι ορατό, πρέπει να μην βρισκόμαστε σε πολύ φωτισμένες περιοχές και να μην έχει συννεφιά. Την ώρα που οι περισσότεροι βλέπουν τη βροχή από τις παραλίες κάνοντας διακοπές, οι επιστήμονες τη μελετούν, αφού τη θεωρούν προσομοίωση της σύγκρουσης με τη Γη ενός ακόμη πιο μεγάλου ουράνιου αντικειμένου από τα ελάχιστα χιλιοστά που είναι οι Περσίδες. Να ξέρουμε καλύτερα πώς αυτό ανταποκρίνεται στις θερμικές πιέσεις και να καταλάβουμε πώς θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι φέτος το φαινόμενο των Περσίδων θα είναι πιο εντυπωσιακό από κάθε άλλη χρονιά. Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το τέλος Αυγούστου.